Υπάρχουν 6 ιδιώτων που ζουν στη χώρα του ποτέ. Πρώτον, οι νεράιδες. Ζουν σε φωλιές ψηλά, πάνω στα δέντρα. Μετά είναι οι γοργόνες. Εκείνες ζουν στη λίμνη, βαθιά μέσα στο νερό. Ακολουθούν τα άγρια θηρία. Αλλά δεν με ενδιέφεραν ποτέ. Τα άγρια θηρία κυνηγούν πάντα τους ερυθρόδερμους. Αλλά οι ερυθρόδερμοι κυνηγούν τους πειρατές. Και οι πειρατές... Εκείνοι κυνηγούν τα χαμένα παιδιά. Ειδικά τον αρχηγό τους, τον Πίτερ Παν. Το πιο σημαντικό κάτοικο της χώρας του ποτέ. Αυτή είναι μια ιστορία για το πώς γνώρισα τον Πίτερ Παν και το ταξίδι μου στη χώρα του ποτέ. Ήταν το πιο απίστευτο ταξίδι της ζωής μου. Όταν ήρθαν για πρώτη φορά στο σπίτι μου, ο Πίτερ Παν και η δαχτυλίτσα, δεν τους είδα. Κανείς δεν τους είδε, παρά μόνο η Νάνα. Αλλά δεν μπορούσε να μας το πει, γιατί ήταν σκυλή. Η πρώτη επίσκεψη όμως του Πίτερ Παν στο σπίτι μας, όπως θα δούμε, δεν ήταν και η τελευταία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Καληνύχτα, Μάικλ. Καληνύχτα, Τζον. Μαμά, θέλω και άλλη ιστορία. Πέσε για ύπνο τώρα, Τζον. Αύριο βράδυ θα πούμε άλλη ιστορία. Καληνύχτα, Γουέντι. Καληνύχτα, μαμά. Ήταν ωραία ιστορία. Καλόν ύπνο, παιδιά. Πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτό το σκυλί. Τα σκυλιά δεν επιτρέπονται μέσα στο δωμάτιο. Όχι. Ναι, το ξέρω ότι δεν συνηθίζεται αυτό. Αλλά ποιος θα προσέχει τα παιδιά το βράδυ που θα φύγουμε για το πάρτι? Έχουμε μια νηπηρέτρια κάτω, καλή μου. Θα προσέχει εκείνη τα παιδιά. Θα το κάνει η Νάνα, έτσι μικρή μου. Είσαι πραγματικά πολύ περίεργη γυναίκα. Υποθέτω ότι πάλι τους γέμισες τα μυαλά με ανόητες ιστορίες για νεράιδες, σκυλιά, ιστορίες. Μα τι σπίτι είναι αυτό, τέλος πάντων? Τι λες εσύ, δαχτυλίτσα? Νομίζω ότι η Γουέντι τα πάει θαυμάσια. Ω, για όνομα του Θεού, δαχτυλίτσα, βγες από εκεί. Α! Χαζή νεράιδα. Πρόσεχε, δαχτυλίτσα.
Hey, το σκυλί έχει τη σκιά μου. Θα το μετανιώσεις, κακό σκυλί. Σε παρακαλώ, ας την αμείνει μαζί τους. Μα και βέβαια, δεν θα την αφήσω. Το σκυλί έσπασε ένα πολύτιμο γυάλινο βάζο. Ξύπνησε τα παιδιά και κατέστρεψε και τα ρούχα τους. Ποια ρούχα? Α, κάτι μαύρα ρούχα. Τα ξανάβαλα στο συρτάρι. Μαύρα? Τα παιδιά δεν έχουν μαύρα ρούχα. Έλα τώρα, καλή μου. Αργήσαμε. Βλέπεις αυτό το φοβερό σκυλί? Ωραία. Και τη σκιά μου? Τη βλέπεις? Όχι. Θεέ μου. Πού πήγε η σκιά μου τώρα? Εδώ μέσα? Α, υπέροχα! Τη βρήκα! Βρήκα τη σκιά μου! Ποιος είσαι εσύ? Ο Πίτερ Παν, και από εδώ η σκιά μου! Να σε βοηθήσω! Με λένε Wendy Darling. Αυτό το ξέρω! Και αυτή είναι ο Τζον και ο Μάικλ. Πώς το ξέρεις? Θα ξέρω όλα για σας! Έρχομαι κάθε βράδυ και ακούω τις ιστορίες της μαμάς σου. Μπορώ να σου τη ράψω. Τι έξυπνη ιδέα. Αυτή νομίζω. Ναι, πράσινη. Α, τι όμορφα κουμπιά. Σ' αρέσουν και στη δαχτυλίτσα αρέσουν. Ποια είναι η δαχτυλίτσα? Ω, μια ενοχλητική μικρή νεράιδα. Δεν πιστεύω στις νεράιδες. Σχ, μην το λες αυτό. Κάθε φορά που ένα παιδί λέει ότι δεν πιστεύει στις νεράιδες, πεθαίνει και από μια νεράιδα. Θεούλη μου, ελπίζω να μην έπαθε το ίδιο η φίλη σου, η δαχτυλίτσα. Κι εγώ. Δαχτυλίτσα, δαχτυλίτσα, πού είσαι? Τι θόρυβος είναι αυτός? Δαχτυλίτσα. Μάλλον κλείστηκες μέσα. Είναι πολύ όμορφη. Λέει ότι εσύ είσαι άσχημη. Ορίστε, έφτιαξα τη σκιά μου. Εσύ? Καλά, και εσύ ίσως βοήθησες λιγάκι. Ορίστε. Α, ευχαριστώ. Είναι πολύ όμορφο. Σταμάτα, δαχτυλίτσα. Ζηλεύει πάρα πολύ. Μπορείς να πετάς. Και βέβαια. Και πολύ καλά, μάλιστα. Ποιοι είναι? Είναι ο Πίτερ Παν και η δαχτυλίτσα. Έρχονται εδώ και ακούν τις ιστορίες της μαμάς. Θα μας μάθεις να πετάμε κι εμείς. Μάικλ, σίγουρα ο Πίτερ Παν έχει και άλλες. Και βέβαια θα σας μάθω να πετάτε. Αλήθεια? Είναι απλό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε όμορφες χαρούμενες σκέψεις. Να κουνήσετε τους ώμους και φύγατε. Αυτό μόνο? Α, και λίγο από αυτό. Νερά ειδόσκονη. Wendy, ξέρεις να κάνεις τη μητέρα?
Ναι, έτσι νομίζω. Αλήθεια? Εντάξει, τότε θα έρθεις μαζί μας. Ναι, πάμε. Μα δεν πρέπει να φύγουμε. Τι θα πει ο πατέρας? Θα πετάξουμε. Πού πηγαίνουμε, Πίτερ? Στη χώρα μου, στη χώρα του ποτέ. Είναι γεμάτη πειρατές, Ινδιάνους και κροκόδιλους. Πώς θα φτάσουμε εκεί? Μα πετώντας φυσικά. Έχει. Κοιτάξτε, είμαι αετός. Εύκολο είναι. Πρώτο σύννεφο αριστερά και ευθεία μέχρι να ξημερώσει. Ακολουθήστε με. Ξέρει η μητέρα σου ότι το κάνεις αυτό? Δεν έχω μητέρα. Γιατί δεν έχεις μητέρα, γιατί? Έφυγα από το σπίτι τη μέρα που γεννήθηκα. Θεούλη μου. Συζητούσαν για το τι θα γινόμουν όταν θα μεγάλωνα. Κι εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω. Γι' αυτό το έσκασα. Ω, Θεέ μου. Τι με ρώτησες αν ξέρω να κάνω τη μητέρα? Δεν έχουμε μητέρες στη χώρα του ποτέ και χρειαζόμαστε μία. Νάτι, η χώρα του ποτέ. Εντάξει, θα σας δείξω το πιο κακό και πιο μοχθηρό πειρατή από όλους. Το Captain Hook. Πάμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε. Πολύ σωστά. Η δαχτυλίτσα θα σου δείξει που είναι το σπίτι. Τα αγόρια θα έρθουν μαζί μου. Δαχτυλίτσα, κάνε ό,τι σου λέω. Πάρε τη μητέρα μας, τη Γουέντενο, στο κρυσφύγετο.
Εμείς πάμε στους πειρατές. Ναι, ναι! Πειρατές! Τζον, Μάικλ, να προσέχετε. Αυτός είναι ο Κάπτεν Χουκ. Πειρατές φοβεροί και τρομεροί είμαστε εμείς. Ταξιδεύουμε ως τα πέρατα της γης. Στις θάλασσες αλπάρουμε. Ποτέ μας δεν μπατάρουμε. Κάπτεν Χουκ! Σμί! Σου έχω πει τόσες φορές να μην διακόπτεις το τραγούδι μου! Μα, καπετάνιε, ήρθε ο Πίτερ Παν! Πού είναι, πού! Τώρα έφυγε, κύριε! Δόξα το Θεό γι' αυτό. Σου έχω πει ποτέ, Σμή, πως αυτός ο μικρός μου έκοψε το χέρι μου, ε! Ναι, κύριε, το ξέρω. Εντάξει, Σμή, αφού με πιέζεις να σου πω, τότε θα σου το πω. Μα, καπετάνιε... Ήταν μια σκοτεινή βροχερή νύχτα. Καπετάνιε, θα βρει μια μητέρα για τα χαμένα παιδιά. Θα γυρίσουν σύντομα. Μητέρα! Τότε είναι σοβαρό. Αν αυτά τα παιδιά βρουν μητέρα, τότε... Θα έχουν καθαρά ρούχα. Ακριβώς. Και καλό φαγητό. Ναι. Και κάποιον να τους λέει ιστορίες. Ναι, Σμή, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Ας την ξεφορτωθούμε. Μα, καπετάνιε... Άντρες! Κάτι τρομερό μας απειλεί! Τι... Ο κροκόδιλος... Τι... Ει, πρόσεχε! Είναι κοφτερό αυτό! Δεν είναι κροκόδιλος! Ο Πίτερ Παν βρήκε μια μητέρα! Είναι άδικο! Αφού δεν έχουμε εμείς μητέρα, δεν θα έχουν ούτε αυτοί. Γιατί να μην την κρατήσουμε για δική μας. Και βέβαια όχι. Δεν επιτρέπονται μανάδες. Δεν επιτρέπονται μανάδες. Το δάχτυλό μου. Έκαψε το δάχτυλό μου. Τρέχει αίμα. Κουράγιο, άντρες. Θυμάμαι... Ο κροκόδιλος! Πώς το ξέρεις? Από το ρολόι! Κατάπιε ένα ρολόι! Κατάπιε το χέρι μου και τώρα... Θέλει και τα υπόλοιπα! Ο κροκόδιλος! Θέλει και τα υπόλοιπα! Γρήγορα, να ειδοποιήσουμε τη Γουέντι. Λίτσα, δεν φτάσαμε ακόμη. Την είδα χτυλίτσα. Θα γύρισε ο Πίτερ. Νάτι, εκεί. Τι είναι αυτό που έρχεται πίσω της?
κάποιο πουλί μάλλον. Τι σου λέει? Ότι ο Πίτερ θέλει να ρίξουμε στο πουλί. Περίεργο. Ο Πίτερ δεν θέλει να ρίχνουμε σε κανέναν εκτός από τους πειρατές. Ο Πίτερ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να με συγχωρέσεις που είπα ότι δεν πιστεύω στις νεράιδες. Εγώ... Α, Θεέ μου. Το πέτυχα το πουλί. Πολύ περίεργο πουλί. Είναι κυρία, δεν είναι πουλί. Ο Πίτερ είπε ότι θα μας έφερνε μια μητέρα. Α, όχι. Δεν έφτασε ακόμα η μητέρα. Τη λένε Wendy και κινδυνεύει από τον Κάπτεν Χουκ, παιδιά. Όχι, δεν ήρθε. Θέλει να τη σκοτώσει. Δεν μπορεί. Είναι ασφαλής δηλαδή? Όχι ακριβώς. Τη σκότωσα. Τι? Ανόητε. Θα γινόταν η μητέρα σας. Η μητέρα μας. Η αδελφή μας! Είναι ζωντανή! Ω, θα σας τσακίσω που σκότωσατε τη μητέρα μας! Είναι ζωντανή! Πονάει το στήθος μου. Πώς να μην πονάει, αφού έχεις ένα βέλος. Πώς? Είναι ζωντανή! Το κουμπί μου. Σου έσωσε τη ζωή. Ποιος μου έριξε? Ο Τούντλους, εκεί. Γιατί μου έριξες, Τούντλους? Λυπάμαι, Wendy. Έκανα μόνο ό,τι μου είπε η δαχτυλίτσα. Τι? Η δαχτυλίτσα σου είπε να ρίξει τη Wendy? Δαχτυλίτσα, δαχτυλίτσα! Θα κανονίσω αυτή την πονηρή νεράιδα αργότερα. Τώρα όμως πρέπει να πάμε τη μητέρα μας στο υπόγειο κρυσφύγετο. Δεν είμαι μητέρα σας. Σε παρακαλώ, Wendy, μη μιλάς. Πάμε, παιδιά. Θα φτιάξουμε ένα σπίτι για τη μητέρα μας, τη Wendy. Πίτερ, δεν είμαι η μητέρα σας. Πρέπει να ξεκουραστείς. Toodles, name John. Εσείς φέρετε τα ξύλα. Slightly και Curly, βρείτε μπογιά και καρφιά. Δίδυμα, εσείς και ο Μάικλ θα κάτσετε φρουρί και θα προσέχετε τους πειρατές. Α.
Τι είναι αυτό? Όχι λιοντάρια, ελπίζω. Με τρομάζουν πολύ. Ίσως τα λιοντάρια έπιασαν την πυροδιά του αίματος. Δεν είναι λιοντάρια. Είναι τα χαμένα παιδιά. Πάμε. Αυτή είναι. Τα φέρω τον καπετάνιο. Ορίστε, παιδιά, σας έφτιαξα λεμονάδα. Λεμονάδα! Σε ευχαριστώ, μανούλα. Δεν είμαι. Δεν πειράζει. Όχι, τους έφτιαξε λεμονάδα. Μακάρι να είχαμε μια μητέρα. Μπράβο σας, παιδιά! Χρόνια ψάχνω να βρω τον κρυσφύγετο αυτών των πονηρών! Σμή, σου έχω πει ποτέ πως ο Πίτερ Παν έκλεψε το χέρι μου? Ναι, καπετάνιε. Καπετάνιε, κοίτα! Ήταν μια σκοτεινή και βροχερή βραδιά! Για να δω. Με ένα φυλάκι θα σου περάσει. Μην κάνεις έτσι, καλέ. Δεν θα το κάνει αυτό για πολύ ακόμη. Στη Γουέντι, καλώς ήρθες στη χώρα του ποτέ. Μπράβο, καπετάνιε. Σίγουρα θα θέλει να γίνει μητέρα μας. Μόλις φάει αυτό, δεν θα γίνει μητέρα κανενός. Μα, καπετάνιε. Ησυχία! Θα σας φέρω μια μητέρα, παιδιά. Θα παχάγουμε την Ινδιάνα πριγκίπισσα, την Τάιγκερ Λίλι. Αυτή θα γίνει μητέρα των πειρατών. Καλώς ήρθες στη χώρα του ποτέ. Τι γλυκό. Δαχτυλίτσα, έλα εδώ, απέσαι νεράιδα. Τι, η τούρτα είναι δηλητηριασμένη. Δηλητηριασμένη. Α, δαχτυλίτσα, πάλι ψέματα λες. Σε ευχαριστώ, δαχτυλίτσα. Μου έσωσες τη ζωή. Από εδώ και πέρα θα γίνουμε καλές φίλες. Δεν νομίζω πως ο Πίτερ Παν είχε καταλάβει το πόσο πολύ χρειαζόντουσαν μια μητέρα τα αγόρια. Φυσικά, αυτό που ήθελαν ήταν οι δικές τους μητέρες. Oh.
ζήσανε όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Τα άγρια θηρία κυνηγάνε τους ερυθρόδερμους. Οι ερυθρόδερμοι κυνηγάνε τους πειρατές. Άραγε, πού να είναι οι πειρατές? Τι ήταν αυτό? Για τα τελευταία φορά, θα γίνεις η μητέρα των πειρατών? Όχι, ποτέ! Η Τάγκερ Λίλι, η Ινδιάνα πριγκίπισσα, την έχουν οι πειρατές. Γίνε η μητέρα μας, σε παρακαλώ. Ούτε να το συζητάς αυτό, παλιοπειρατή. Τότε δεν θα φύγεις ποτέ από εδώ. Κοίτα, τη δένουν. Όταν έρθει η παλήρια θα πνιγεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κοίτα αυτό. Hey, παιδιά! Καπετάνιε. Ναι, εγώ είμαι Σμή. Αφήστε την Ινδιάνα να φύγει. Τι πράγμα? Καπετάνιε, μας διέταξε να την πνίξουμε. Ναι, αλλά τώρα το μετάνιωσα. Μα φέρνεις αντίρρηση στον καπετάνιο σου? Όχι. Αυτή η Ινδιάνα μάγισσα. Θέλω να είμαι εδώ όταν θα πνίγεται. Μα κύριε, την αφήσαμε να φύγει. Τι? Μας διατάξατε να την αφήσουμε. Εγώ? Ποτέ! Και όμως ναι! Όχι είπα! Μα ναι! Ποτέ! Για ένα λεπτό. Ποιος είναι πίσω από τα βράχια? Ο Κάπτεν Τζάσπερ Χουπ. Τότε εντάξει. Εγώ είμαι ο Χουκ. Τότε ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι. Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Εσύ ποιος είσαι? Έχεις τρεις επιλογές. Ο Πίτερ Παν. Εμπρός, παιδιά, επάνω του! Χαμένα, παιδιά, εδώ πέρα! Yeah!
Πίτερ Παν, έσωσες την κόρη μου. Τώρα είμαστε φίλοι. Σε ευχαριστώ, αρχηγέ, μεγάλε μικρέ πάνθυρα. Η Τάγκερ Λίλι άκουσε πως οι πειρατές ξέρουν που μένεις. Θα επιτεθούν απόψε. Αχ, όχι. Δεν έχω κουράγιο να πολεμήσω απόψε. Μην ανησύχεις. Άστος τους Ινδιάνους, Πίτερ Παν. Ευχαριστούμε πολύ. Wendy, θα μείνεις μαζί μας απόψε. Χαμένα παιδιά, στα κρεβάτια σας. Προσέχουμε τα χαμένα παιδιά. Πού είναι ο ποδαράς και το μαύρο σύννεφο. Κάπου εδώ θα είναι. Ήταν ο τελευταίος. Το έκανε σε μένα. Τώρα θα του το κάνω εγώ. Πίτερ Παν, βγες έξω. Εγώ θέλει μιλήσει. Μοιάζει με τον αρχηγό. Τούτλς. Πηγαίνει να δεις τι θέλει. Ναι, Πίτερ. Πάει ο ένας. Πίτερ Παν, θέλω μιλήσει. Είπα. Τζον, πηγαίνει να δεις τι θέλει ο ερυθρόδερμος. Έξω, Πίτερ Παν! Πάω εγώ. Κλείδωσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Πονάει το κεφάλι μου και δεν θα σηκωθώ. Καληνύχτα.
Πρόσεχε τη μητέρα. Τη Γουέντι εννοώ. Εμπρός, παιδιά. Ας πιάσουμε το πονηρό. Έχει κλειδωθεί μέσα. Βγες έξω, δειλέ. Δεν μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Θα πάρουμε τους άλλους στο πλοίο. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Πίτερ. Δαχτυλίτσα. Το πρώτο σου καθήκον σαν μητέρα μας είναι να καθαρίσεις την κουζίνα. Τι? Ποτέ. Α? Θα σε βοηθήσουμε, Πίτερ Παν. Θα ξεφορτωθούμε μια για πάντα τους πειρατές. Η δαχτυλίτσα θα ζητήσει βοήθεια από τις νεράιδες και τις γοργόνες. Θα μπορούσαμε να τους σουβλήσουμε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα μας πάρει ώρες. Α, γιατί να μην τους πνίξουμε. Είναι μπελάς. Πράγματι. Θα ανέβουν στη σανίδα. Απίθανη ιδέα, καπετάνια. Θα φέρω τη σανίδα. Αφού αρνήθηκες να γίνεις μητέρα μας, θα πας πρώτη. Όχι! Περικυκλώστε με, παιδιά! Διώξτε αυτό τον κροκόδιλο! Δεν είναι κροκόδιλος, Κάπτεν Χουκ, είναι ο Πίτερ Παν! Πάνω τους! Μια φορά θα σε νικήσω ξανά! Δεν θα με ξεγελάσεις πάλι με αυτό το κόλπο! Κοίτα! Αλήθεια! Νομίζεις πως είμαι τελείως ανόητος! Εντάξει, παιδιά. Φτάνει πια αρκετά. Νομίζω πως είναι ώρα να φύγουμε. Θα ήθελα να ξαναδώ την Άννα. Ναι, και τη μητέρα. Ποιος θα ήθελε να γυρίσει στην αληθινή του μητέρα? Εγώ. Μπορούμε. Μια μητέρα. Πίτερ, είναι ώρα να μιλήσουμε. Ο Πίτερ Παν συμφώνησε όλα τα χαμένα παιδιά να γυρίσουν στη μητέρα τους.
Αχ, Τούντλς, πού ήσουν, αγόρι μου? Μητέρα. Γεια σου, μαμά. Νίμπς, πού τριγυρνούσες εσύ, μικρέ, ε? Όλοι γύρισαν πίσω στις μητέρες τους. Μητέρα! Α! Σμή! Πού είχες πάει? Ου! Άτακτο πονηρό, αγόρι! Είπα στον Πίτερ και τη δαχτυλίτσα να μείνουν μαζί μας. Ο Πίτερ όμως δεν ήθελε. Όχι, ευχαριστώ, Γουέντι. Αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να μεγαλώσω. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό, έτσι, δαχτυλίτσα? Γεια, τα λέμε στη χώρα του ποτέ. Στο καλό. Αντίο. Αντίο. Γεια. Στο καλό. Εμπρός, πίσω στα κρεβάτια σας.